Η σημερινή μας απεργία δεν είναι για να υπερασπιστούμε απλά κάτι από τη δική μας θέση και τα συμφέροντα. Είναι ο αγώνας που κάνουμε για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου απέναντι σε μια κυβερνητική πολιτική η οποία το έχει ρημάξει και προσπαθεί να το διαλύσει εντελώς και να το εμπορευματοποιήσει. Υπερασπιζόμαστε την παιδαγωγική ελευθερία και το δικαίωμά μας να κάνουμε το μάθημά μας με αξιοπρέπεια, χωρίς να μπαίνουν στην τάξη οι επιτηρητές, οι οποίοι κάθε 2-3 χρόνια θα περνούν, θα μας αναγκάζουν να δίνουμε μια θεατρική παράσταση και θα οικοδομηθεί ένας πελατειακός κομματικός μηχανισμός, ο οποίος θα κάτσει στο σβέρκο του εκπαιδευτικού. Οι επιθεωρητές γυρίζουν το ρολόι της ιστορίας της εκπαίδευσης 41 χρόνια πίσω και γι' αυτό είναι ανεπιθύμητοι και δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τη φύση της λένε οι επιστήμονες, οι παιδαγωγοί, ότι είναι ή αδύνατη ή πάρα πολύ δύσκολη, διότι δεν μπορεί να κρίνεις με αντικειμενικό τρόπο πότε είναι άξιος ένας εκπαιδευτικός. Πότε είναι άξιος? Όταν οξύνει την κριτική σκέψη του μαθητή, όταν τον βοηθάει να πάει καλά στις εξετάσεις, όταν προάγει την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, όταν καλλιεργεί τον ανταγωνισμό, όταν τον φοβούν οι μαθητές, όταν τον αγαπούν οι μαθητές. Μπορεί να είναι όλα αυτά και τίποτα από όλα αυτά. Η κυβέρνηση απαντάει σε αυτό το επιστημονικό ερώτημα με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Άξιος εκπαιδευτικός από εδώ και πέρα θα είναι αυτός που αγαπάει ο επιθεωρητής, αυτός που υποτάσσεται στον επιθεωρητή, αυτός που κάνει υποκύψεις στο κομματικό, μηχανικό, κομματικό, να το πω έτσι, γραφειοκρατικό μοντέλο που πάει να οικοδομηθεί τα σχολεία. Αυτό εμείς δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει για να κάνουμε τη δουλειά μας με αξιοπρέπεια και με σεβασμό απέναντι στους μαθητές, στο δημόσιο σχολείο και στους γονείς που πληρώνουν και με τη φορολογία τους συντηρείται αυτό και η κυβέρνηση το πολεμά. Πρόκειται για μια κυβέρνηση η οποία επιδιώκει να συνδέσει, το είπε ο Μητσοτάκης δηλαδή, να συνδέσει την επιτυχία στην αξιολόγηση, όπως τη λέει, την επιτυχία αυτή με τα μισθολογικά. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό καθιστά τον εκπαιδευτικό έρμεο ενός κριτή, ο οποίος θα περνά κάθε τόσο από το σχολείο, και στην πραγματικότητα εικόνα για την στάση του καθηγητή δεν θα διαμορφώνει. Ο μεγάλος κριτής του εκπαιδευτικού έργου είναι οι ίδιοι μαθητές. Η μεγάλη δυσκολία είναι να μπει στην τάξη και να σταθείς απέναντί τους. Και αυτό όποιος δεν το καταλαβαίνει και νομίζει ότι, ότι εμείς φοβόμαστε κάποιους γραφειοκράτες οι οποίοι πολλές φορές μικρή σχέση έχουν με τάξη, αυτοί θα έρθουν να μας κρίνουν, μάλλον πέφτει έξω. Άρα λοιπόν και απολύσεις και μισθολογικές περικοπές, όλα τα περιμένει από αυτούς οι οποίοι έχουν καταστρέψει το δημόσιο σχολείο μέχρι σήμερα.